Salve, γεια σας και καλώς ήλθατε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Space. Σίγουρα έχετε χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο για να δείτε τι καιρό θα κάνει. Σήμερα, χάρη σε ένα δορυφορικό δίκτυο και σε επίγειους σταθμούς όπως αυτό το φορτηγό, μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να έχουμε στο κινητό μας στοιχεία για την ρύπανση στην πόλη μας. Το Πανεπιστήμιο της Βρέμης στη Γερμανία συλλέγει αυτά τα διαφορετικά δεδομένα προκειμένου να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας καταγράφουν την κατάσταση του αέρα που αναπνέουμε και παρακολουθούν τους παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της ρύπανσης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους 8 θανάτους παγκοσμίως οφείλεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης πρωτοπορούν στη μέτρησή της. Οι μετρήσεις από το διάστημα είναι απαραίτητες γιατί μας δίνουν την παγκόσμια εικόνα. Μας επιτρέπουν να περάσουμε από την παγκόσμια στην τοπική κλίμακα. Μελετούμε τις εκπομπές αερίων ώστε να δούμε πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική χημεία και τελικά οι καιρικές συνθήκες. Το σύστημα των ανέμων μεταφέρει την ρύπανση που παράγουμε στην Ευρώπη στις παρθένες περιοχές της Αρκτικής. Όμως και εμείς στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λαμβάνουμε ρύπανση που προέρχεται από την Αμερική. Πρέπει να κατανοήσουμε τις πηγές, τις λεγόμενες ροές επιφάνειας. Πρέπει να καταλάβουμε την ατμοσφαιρική χημεία και τους νόμους της φυσικής που επιτρέπουν στην ρύπανση να μετακινείται σε όλο τον κόσμο. Οι επιστήμονες εργάζονται με δεδομένα που συλλέγουν από φασματόμετρα, από την ανάλυση των σωματιδίων του αέρα, καθώς και από στοιχεία που λαμβάνουν από δορυφορικές μετρήσεις. Τα προγράμματα GOME 1, 2, Σιαμάχη, καθώς και οι αποστολές Sentinel 4 και 5 αποτελούν τις βασικές πηγές δεδομένων. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε μόριο έχει το αποτύπωμά του στο φάσμα. Υπάρχουν εκατομμύρια γραμμές που περιέχουν τεράστιο αριθμό πληροφοριών. Τώρα αυτές οι γραμμές μπορούν να αποδοθούν στο διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε είναι το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που απορροφά το φως του ήλιου. Αυτό το φορτηγό είναι ένας κινητός σταθμός μέτρησης. Βοηθά την ανίχνευση της εθαλομίχλης και των βιομηχανικών εκπομπών που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα. Μεθάνιο και διοξίδιο του άνθρακα συμβάλλουν καθοριστικά στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Και τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το φορτηγό προσφέρει ένα μοναδικό σύνολο διαφορετικών μέσων. Για παράδειγμα, έχουμε ένα όργανο που απορροφά τον αέρα γύρω μας και έτσι μπορούμε να αναλύσουμε την μόλυνση του αέρα. Παράλληλα, έχουμε μέσα τηλεεπισκόπησης που σε μεγάλο βαθμό μοιάζουν με διαστημικά όργανα. Έτσι αποκτούμε μια γενική ιδέα των ρήπων γύρω μας. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Βρέμης ξεκινούν νέα έρευνα για την ποιότητα του αέρα στις μεγαλοπόλεις. Η αποστολή μεθανίου και διοξιδίου του άνθρακα θα προσφέρει νέα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην επικύρωση των δορυφορικών μετρήσεων. Έχουμε δύο αερομεταφερόμενα εργαλεία που λαμβάνουν στιγμιότυπα της χημείας αυτών των νεκρών. Στο κομμάτι της ανάλυσης συνδυάζουμε αυτά τα δορυφορικά δεδομένα για να κατανοήσουμε τη χημική εξέλιξη των νεκρών από τις μεγαλοπόλεις. Μόλις οι αστυνομικοί της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συγκεντρώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, ακολουθεί η επεξεργασία αυτού του τεράστιου αριθμού δεδομένων. Το τελικό στάδιο απαιτεί πολύπλοκους αλγόριθμους και υποδομές πληροφορικής. Στόχος είναι να ταιριάζουν οι μετρήσεις των δορυφόρων με τις μετρήσεις του δικτύου αισθητήρων στη Γη. Οι δορυφόροι μας δίνουν αυτόν τον όμορφο χάρτη, αλλά μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε πραγματικά μόνο αν έχουμε μια επικυρωμένη μέτρηση για να συγκρίνουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καλή μέτρηση από το έδαφος. Αφού εκτοξεύσεις τον δορυφόρο, δεν βρίσκεται πια στα χέρια σου. Δεν μπορείς να το φέρεις πίσω στο εργαστήριο και να ελέγξεις αν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να εμπιστευτείς τα δεδομένα που έχεις. Ο μόνος τρόπος είναι η σύγκριση με έγκυρα δεδομένα που έχουν προκύψει από άλλες μετρήσεις. Η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου έχει αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο της Γης, ενώ επιταχύνει τη διαδικασία της αλλαγής του κλίματος. Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποκαλύπτει την ευπάθεια του οικοσυστήματος της Γης.
Σε αυτή τη διαδικασία, ο άνθρωπος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Mankind has a large influence on the climate. Η ανθρωπότητα επηρεάζει καθοριστικά το κλίμα. Το πρόβλημα είναι πως ό,τι κάνουμε έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Πρέπει σήμερα να λάβουμε αποφάσεις, των οποίων όμως τα αποτελέσματα θα δούμε σε 50 χρόνια, ίσως και αργότερα. Χρειαζόμαστε πληροφορίες, θα έλεγα πληροφορίες καλύτερης ποιότητας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παρέχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς και τα καλύτερα δυνατά μοντέλα προβλέψεων των επιπτώσεων στις αλλαγές της ατμόσφαιρας της Γης. Στην Ευρώπη είδαμε βελτίωση της ποιότητας του αέρα και αυτό είναι σίγουρα αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι, οι κυβερνήσεις μπορούν να τα καταφέρουν. Όμως ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Μέσα στο 2017 θα μπει σε τροχιά ο δορυφόρος Sentinel-5 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο δορυφόρος θα παρέχει μετρήσεις υψηλού επίπεδου για την ατμόσφαιρα της Γης, ξεπερνώντας τις επιδόσεις των υφιστάμενων μέσων που βρίσκονται σε τροχιά. Από την ατμοσφαιρική ρήπανση στο διάστημα με ένα νέο επεισόδιο της σειράς Legends of Space. Ήταν 6 Απριλίου του 1965 όταν μπήκε σε τροχιά ο Early Bird, ο πρώτος επικοινωνιακός δορυφόρος εμπορικού χαρακτήρα. Για να δούμε. Ο Early Bird ήταν ο πρώτος επικοινωνιακός δορυφόρος εμπορικού χαρακτήρα που μπήκε σε γεωστατική τροχιά. Εκτοξεύτηκε τον Απρίλιο του 1965 σε έναν πύραυλο Delta D από το ακροτήριο Canaveral. Μπορούσε να μεταδώσει μόνο ένα τηλεοπτικό κανάλι ή τηλεφωνικές συνομιλίες. Όμως ήταν ο πρώτος, ο πρόδρομος. Όταν εκτοξεύθηκε ο Early Bird ήμουν 10 ετών. Πρέπει να πω ότι ήμουν πολύ ενθουσιασμένος και διάβαζα όλα τα άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Όλοι ασχολούνταν με τον πρώτο επικοινωνιακό δορυφόρο εμπορικού χαρακτήρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών είχαμε την έννοια της τροχιακής θέσης. Ο Early Bird βρισκόταν 28 μοίρες δυτικά. Ήταν τοποθετημένος έτσι ώστε οι κεραίες να επικοινωνούν σε μόνιμη βάση. Ήταν πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία και για τους ανθρώπους. Σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των φωνητικών κυκλωμάτων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάτε πως στην εποχή εκείνη, αν κάποιος ήθελε να κάνει ένα διεθνές τηλεφώνημα, έπρεπε κυριολεκτικά να κλείσει ραντεβού με την τηλεφωνήτρια. A man-made satellite of Earth is being put into commercial service as a means of communication between continents. Αυτά για σήμερα. Μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια των Space και Legends of Space στο euronews.com. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Arrivederci.